Σώσον, Κύριε, τον λαό. Φώτιση στους μαθητές και κουράγιο στους γονείς. Να είστε καλά.
κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων, αγαπητοί γονείς και αγαπημένα μας παιδιά, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με ανανεωμένες τις δυνάμεις μας, αρχίσει για όλους μας η νέα σχολική χρονιά με όρεξη και δουλειά. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, προσδοκούμε η χρονιά αυτή να είναι δημιουργική και αποτελεσματική. Στην προσπάθεια αυτή κανένας δεν είναι μόνος. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς είναι δεδομένη, γιατί η κοινή μας επιθυμία είναι η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας. Το σχολείο όμως δεν είναι μόνο ένας χώρος που παρέχονται γνώσεις, αλλά και αξίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι αυτονόητα για μας. Αυτονόητος όμως που πρέπει να θεωρείται και ο σεβασμός στον χώρο του σχολείου και στο περιβάλλον. Θέλω να καλωσορίσω τους μικρούς μας μαθητές και μαθήτριες της πρώτης τάξης. Θέλω να σας προσχεθώ ότι το σχολείο τώρα πια θα γίνει μεγάλη σας οικογένεια. Οι δασκάλοι σας θα είναι πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Στα μεγαλύτερα παιδιά των άλλων τάξεων θέλω να σας πω να προσέχετε τα πρωτάκια μας σαν μεγαλύτερα αδέρφια τους. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ ως διευθύντρια του σχολείου θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους σταθερούς συμπαραστάτες του σχολείου, τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων, το Δήμο Κο και ιδιαίτερα τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου, που σε ό,τι χρειαστούμε μας συμπαραστέκεται και μας κάνει ό,τι ζητήσουμε. Θέλουμε να ξέρετε ότι το σχολείο έχει ανάγκη τη βοήθειά σας και προσδοκεί την υποστήριξή σας, κύριε Δήμαρχε. Εύχομαι στους μαθητές καλή πρόοδο και σε όλους μας καλή σχολική χρονιά με υγεία. Να γνωρίσετε οι γονείς τους συναδέλφους της φετινής σχολικής χρονιάς και ποια τάξη πήρε ο καθένας. Η κυρία Καρπατή Μαρία πήρε το Α1, η κυρία Μασόρου Νικολέτα το Α2, η κυρία Ελευθεριάδου Μαρία το Β1, η κυρία Παπαξία Ελένη το Β2, η κυρία Ντάντο Ευαγγελία το Α1, η κυρία Αλαφούζου Κατερίνα το Α2, η κυρία Καραδίδου Ελπίδα το Γ3, η κυρία Κατρόνια Κρίση το Δ1, η κυρία Παϊμάκου Έφη το Δ3, η κυρία Τζόρτζη Νικολέτα το Ε1, η κυρία Γιακουμή Κατερίνα το Ε2, ο κύριος Καπίνης Πανεπιστημίου το Ε3, ο κύριος Γενόπουλος Δημήτρης στο Σύμμα τα Φρένα, ο κύριος το σύγμα τα 2 και ο κύριος Σιμεωνίδης Γιάννης το σύγμα τα 3. Δεν ακούσατε δάσκαλο για το Δ2, έμεινε κενό το τμήμα, διότι ήρθε ένας συνάδελφος λιγότερος, θα διοριστούν στη δεύτερη φάση οι μαθητές και θα πάρουν το δάσκαλο. Για τα υπόλοιπα μαθήματα, το μάθημα των Αγγλικών, θα διδάσκεται την κυρία Ανθούλη Έργα και την κυρία Συγκαρή Επιλία. Το μάθημα της γυμναστικής από την κυρία Βαγιανού Ουρανία και τον κύριο Πούτση Καλεωνίδα. Της μουσικής από την κυρία Καρτέρη Καλεωνίδα. Θεατρικής αγωγής την κυρία Ντόρση Καλοδέρκα. Το εικαστικό την κυρία Γεωργιάδου Ζωπηρό. Πληροφορική στον κύριο Πολίνα Νικόλαο και το τμήμα ένταξης θα έχει την κυρία Παπαδημοσοπούλου και Ιωάννη. Περιμένουμε λοιπόν ακόμα δύο δασκάλους, ένα για το Δ2 και δασκάλες και παράλληλη στήριξη για τους μαθητές μας που την έχουν ανάγκη. Εύχομαι να έρθουν σύντομα, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλή μήνα. Πριν να φύγετε, θέλω να σας πω, παρόλο που είπαμε να μείνουν οι γονείς μετά τις προμηθές, όπως σας είχα πει και τον Ιούνιο, παιδιά κάτι λίγο ησυχία να ακούσετε, είναι σημαντικό. Όπως σας είχα πει και τον Ιούνιο, το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους από πέρυσι. Είναι δύο προγράμματα, το ένα το ΚΑΠΑ1 το υλοποίησαμε πέρυσι και φέτος υλοποιούμε το ΚΑΠΑ2. Τι σημαίνει αυτό. Θα υπάρχει εκτός από ανταλλαγή εκπαιδευτικών που θα έρθουν εκπαιδευτικοί στο νησί μας και θα πάμε και εμείς στις χώρες τους, θα έρθουν μαζί και μαθητές.
θα έρθουν μαθητές από 5 χώρες της Ευρώπης και μαθητές δικοί μας θα πάνε σε 5 χώρες της Ευρώπης. Φέτος και την επόμενη σχολική χρονιά. Όπως είπα πριν, το σχολείο δεν είναι μόνο παρακινήσεων, είναι και άλλα. Μαθαίνεις και άλλα. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω τους γονείς των μεγάλων τάξεων, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη,